Τα UAV των Ηνωμένων Πολιτειών επιστρέφουν στη βάση της Λάρισας, αναφέρει στο άρθρο του ο Βασίλης Νέντος στην Καθημερινή, του οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα ακόλουθα. Μη επάνδρομενα αεροσκάφη MQ-9 Reaper των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα επιχειρούν τις επόμενες εβδομάδες από την 110 πτέρυγα μάχης της πολεμικής αεροπορίας στην αεροπορική βάση Λάρισας. Τα MQ9 επιστρέφουν μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο σε εγκαταστάσει που έχουν αναβαθμιστεί περαιτέρω στο πλαίσιο τη Συμφωνία Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδα. Για την ελληνική πολεμική αεροπορία, η παρουσία των MQ9 έχει προστιθέμενη σημασία δεδομένων των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την προμήθεια των UAV στην Ελλάδα μεταξύ Αθήνα και Πενταγώνου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία θέλει να προμηθευτεί τρία UAV MQ-9 και ένα σταθμό διοίκηση που θα τα ελέγχει μέσω του προγράμματο Foreign Military Sales. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσει με το Ισραήλ για την προμήθεια Ισραηλινών UAV και συγκεκριμένα του πιο εξελιγμένου τύπου χειρών που μπορεί να εκτελεί και επιθετικέ αποστολέ. Υκανοποιητική κρίθηκε η μέχρι τώρα εμπειρία με την Χίρον, η οποία έχει υπεκμιστωθεί στην πολεμική αεροπορία και επιχειρεί από τη Σκυρό. Εν τω μεταξύ, η συμπεριφορά τη Τουρκία στο Αιγαίο δικαιώνει τι κινήσει τη Ελλάδα να ενισχύσει τι αποτρεπτικέ ικανότητε τη αεροπορία τη. Το MQ9 είναι το πρώτο UAV κυνηγό δολοφόνο σχεδιασμένο για επιτήρηση μεγάλη αντοχή και μεγάλου υψόμετρου. Το MQ9 είναι ένα μεγαλύτερο, βαρύτερο και πιο ικανό αεροσκάφο από το προηγούμενο General Atomics MQ1. Η μεγαλύτερη ισχύ επιτρέπει στο Reaper να μεταφέρει 15 φορέ περισσότερο ωφέλιμο φορτίο πυρομαχικών και να ταξιδεύει με περίπου 3 φορέ την ταχύτητα του MQ1. Το αεροσκάφο παρακολουθείται και ελέγχεται από πληρώμα στον σταθμό ελέγχου εδάφου συμπεριλαμβανομένη στι χρήση όπλων. Το Ισραηλινό Heron TP είναι ένα μη επανδρομένο ένα αέριο σύστημα πολλαπλών ρόλων, προηγμένο μεγάλη εμβέλεια μέσου ύψου μέγιστη αντοχή για στρατηγικέ αποστολέ. Είναι εξοπλισμένο με συστήματα αυτόματη απογείωση και προσγείωση, δορυφορική επικοινωνία για εκτεταμένη εμβέλεια και διαθέτει πλήρη αεροελεκτρονικά συστήματα. Εκτίμησή μα είναι ότι η επιστροφή των MQ9 Reaper σχετίζεται άμεσα με την επικειμένη μεγάλη στον Τον Μπά στην Ουκρανία, προκειμένου και μέσω αυτών που θα πετάνε από τη Λάρισα Σένα, το εκεί χώρα τη Μαύρη Θάλασσα, είτε Βουλγαρία είτε Ρουμανία, να έχουν η υπαγνώση τη εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκεί. Η κίνηση από τη χώρα μας για την απόκτηση MQ9 Reaper και Heron είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αφού η Τουρκία διαρκώς εξελίσσει τις δυνατότητες της στα UAV παράλληλα με την επιθετικότητά της στο Αιγαίο. Η Ελλάδα εκτός των ανωτεροντρών θα πρέπει να προμηθευτεί περιφερόμενα πυρομαχικά καθώς και αντιτρώνουν συστήματα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.